Θα βοηθήσεις? Δεν μπορώ, Ρένια, κάνω πράξεις. Πάλι με τα μαθηματικά του Χάρη παλεύεις, ρε Κώστα, γιατί αφού δεν τα καταλαβαίνεις? Με τα φορολογικά μας παλεύω. Και? Χάνω. Βγαίνει έτσι, Ρένια. Πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι. Σφιγμένο το έχουμε. Από πού να κόψουμε? Να κόψουμε τα περιτά έξοδα. Θα με τρελάνεις τώρα. Τα απαραίτητα παίρνω μόνο. Ποια απαραίτητα, παιδί μου? Ποια απαραίτητα? Εδώ λες. Ποια απαραίτητα, ρε Ρένια? Είναι απαραίτητα όλα αυτά τα γιαούρτια. Κοίτα, ναι, Κώστα μου, βέβαια. Γιατί στα 8 γιαούρτια και προσφορά παίρνεις δώρα ένα γάλα. Μα εμείς δεν τα τρώμε τα γιαούρτια. Ναι, αλλά πίνουμε το γάλα. Γιατί δεν έπαιρνες γάλατα, αγάπη μου? Γιατί στα γάλατα δεν είχε προσφορά. Συγγνώμη, πόσο έδωσες, Ρένια, για αυτά τα γιαούρτια? Καλά τώρα, για κανένα χαϊβάνι με έχεις? Έχω κάνει εγώ τους υπολογισμούς μου. Ανεβάζω το ποσό, ξεπερνάω τα 100 ευρώ και έτσι εκμεταλλεύομαι και την άλλη προσφορά. Ποια προσφορά? Αν ξεπεράσεις τα 100 ευρώ, παίρνεις δωρεοπιταγή 15 ευρώ. Συγγνώμη, αγόρασες τα γιαούρτια για να ξεπεράσεις το ποσό που θα πληρώσεις ώστε να μην πληρώσεις τα γιαούρτια? Ναι. Είναι σαν να παίρνεις το αεροπλάνο και να φας τσάμπα φιστίκια. Στα φιστίκια κόστα να δεις μια προσφορά που είχε. Τι είναι αυτά, μωρέ? Τα σάκια, σετ. Σου υπενθυμίζω ότι έχουμε κόψει το κάπνισμα. Κοίτα, Κώστα, ο Λουκάς. Από το παλιόπαιδο νομίζω ότι καπνίζει. Το κεφάλι σου καπνίζει, Ρένια. Τι έκρυψες στην ντουλάπη? Τίποτα, αγάπη μου, φακές. Τι φακές? Τις φακές τις βάζουμε κάτω. Έλα, έλα, Κώστα, μη άστο τώρα το ντουλαπάνκι. Παρακαλώ, εδώ να δεις, εδώ να δεις κι άλλα. Τι θα τα κάνεις, Ρένια μου, τόσα τάπερ? Τη θάλασσα θα κουβαλήσεις, αγάπη μου? Είναι μιας χρήσεως αυτά. Μα και τα άλλα μια χρήσεω είναι, αφού δεν τα χρησιμοποιεί δεύτερη φορά. Ναι, αλλά αυτά τα πετά. Μα γιατί να πάρει από αυτά, αφού έχει τόσα από τα άλλα? Δεν σου κόβει καθόλου, Κωστάκι, για οικονομία. Ξέρει πόσο νερό και σαπούνι ξοδεύουμε για να τα πλύνουμε, ε? Άσε το ρεύμα, μα βάλει πλυντήριο. Ρε, Ρένια, ειλικρινά δεν σε καταλαβαίνω. Αφού είσαι τόσο καλή με του αριθμού, γιατί όταν βρίσκει μπροστά από τα νούμερα το σύμβολο του ευρώ, χάνει τον έλεγχο? Ωραία, είμαι εγώ ασύντοτη. Τι θέλει τώρα, να πηγαίνει εσύ στο σούπερ μάρκετ? Θα πηγαίνω εγώ να κάνω τι αγορέ στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Τη μέση σου δεν τη σκέφτεσαι καθόλου, Κωστάκι μου. Όχι, ειλικρινά, πες μου. Ό,τι δηλαδή γλιτώνουμε από τα γιαούρτια να το τρώμε στα έμπλαστρα, ρε Σικώστα. Πώς θα σηκώνεις τόσα πράγματα? Εάν πηγαίνω εγώ στο σούπερ μάρκετ, δεν θα αγοράζω τόσα πράγματα. Είχε προσφορά? Όχι, είχε πολύ κόσμο στο Ταμείο Εξπρές και αναγκάστηκα να πάρω περισσότερα πράγματα. Μπαμπά, δουλεύεις? Σκυλί αυτό το κομπιούτερ, ε? Και τες και πολλά χρόνια και δεν παθαίνει τίποτα. Τι θέλεις, μωρέ Χάρη? Ένα ίδιο, αλλά πιο καινούριο. Έχετε κομπιούτερ, άσε με. Ναι, αλλά αυτό είναι του Λουκά. Για όλους είναι το κομπιούτερ. Ναι, αλλά δεν είναι λάπτοπ. Τι το θέλεις το λάπτοπ? Να το παίρνω μαζί μου. Πού? Στις εκδρομές, διακοπές. Αν σου πάρω λάπτοπ, θα πρέπει να πάρω και στον Νικόλα. Αν πάρω και στον Νικόλα, πρέπει να πάρω και στον Λουκά. Αν πάρω τρία λάπτοπ, πάνε τα φράγκα. Οπότε ούτε γιορτές ούτε εκδρομές. Άρα τσάπα λεφτά. Άντε. Τι? Χάρη, τι γυμνές λες? Το κομπιούτερ. Βλέπεις γυμνές το κομπιούτερ? Ναι, τις βγάζει από μόνο του. Είναι pop-ups. Τι είναι? Pop-ups. Τι είναι αυτό, σαν τα pin-ups που λέγαμε παλιά? Αχ, ρε μαμά, είσαι πολύ άσχετη. Αχ, Κώστα, έλα λίγο. Ναι, φώναξε τον IT manager τώρα. Τον ποιον? Αχ, ρε μαμά, είσαι πολύ άσχετη. Τι συμβαίνει, παλικάρια? Το κομπιούτερ των παιδιών βγάζει γυμνές. Τι ήταν, Ιαπωνέζες? Κώστα. Θέλω να πω, τι κάνατε, βρε? Μπήκατε σε κάνα πονηρό site? Τι λες, ρε μπαμπά, καμία σχέση. Είναι δυνατόν? Σε ποιον τα πουλάς αυτά, ρε? Σε μένα. Εγώ δουλεύω όλη μέρα πάνω στο κομπιούτερ. Ωραία, αν δεν μας πιστεύεις, άνοιξε τον Explorer και μπες στο History να δεις που μπαίνουμε. Τώρα κάνω άλλη δουλειά. Είναι, λέει, pin-ups, παιδί μου. Τι pin-ups, ρε μαμά? Pop-ups. Πω, είσαι τελείως άσχετη, μιλάμε έτσι. Χρειαζόμαστε ένα καλό pop-up block και ένα καλό αντιβάρους. Αντιβάρος? Τι τους λες, ρε Λουκά, είναι πολύ ακριβά αυτά. Δηλαδή, πόσο ακριβά είναι?
πολύ ακριβά, τι να λέμε τώρα. Καλύτερα να πάρεις ένα καινούργιο υπολογιστή σε φάση. Θα πούμε στον Τηρεσία σε φάση. Δεν με νοιάζει, μαμά. Δεν μας πειράζει και να έχει και γυμνές. Λουκά. Εμένα κανένα πρόβλημα. Κάνω και το χάζι μου. Ναι, καλά. Λοιπόν, τέλος. Αύριο, Κώστα, πάμε για καινούργιο υπολογιστή. Πάμε. Περίμενε μισό λεπτό. Απίστευτο. Άμα τους λες ξένες λέξεις, μασάνε. Λοιπόν, ποιο καλό παιδί θα με βοηθήσει στο πότισμα. Ο Νικόλας είναι καλό παιδί. Δεν είμαι. Είσαι βελικάρι μου, είσαι. Άντε να ποτίσεις, άντε. Να πας εσύ. Εγώ είμαι κολόπεδο. Χάρη, σήκωσε παρακαλώ, πάμε ξανά να ποτίσουμε. Να πάει ο μικρός. Ή ο Λουκάς που είναι φυτό. Ο Λουκάς είναι στο φροντιστήριο. Και να μην λες ο άνθρωπος σου φυτό. Εδώ να πάει ο μικρός. Εμένα πονάει η κοιλιά μου. Α, κρίμα. Και θα φάμε πίτσα το βράδυ. Ναι, το κεφάλι μου πονάει. Τότε μη βλέπεις τηλεόραση. Ωραία. Καθίστε εκεί, ρε. Καθίστε εκεί και αφήστε τον κήπο να μαραζώσει. Okay. Εγώ φταίω, ρε. Τι άνθρωποι είσαστε εσείς, μωρέ. Δεν μου είχατε φάει τα αυτιά να αγοράσουμε σπίτι με κήπο. Δεν είπες τώρα να το αφήσουμε να μαραζώσει. Αποφάσισε τι θέλεις. Αποφάσισα. Νικόλα, θα βγάλεις βόλτα το σκύλο και εσύ θα πας να ποτίσεις το κήπο. Πάλι βόλτα. Χθες τον πήγα. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, θα του βάλουμε καθετήρα μέχρι να σου ξανάρθει εσένα η όρεξη να τον βγάλεις βόλτα. Δεν το λυπάσαι το κακομύρι. Ματώνει η ψυχή του. Ωραία, ρε. Εντάξει, καθίστε εκεί πέρα. Θα βγάλω εγώ το σκύλο και θα ποτίσω και τον κήπο. Είσαι μεγάλη καρδιά. Και από αύριο θα βρούμε μια οικογένεια να δώσουμε τον μπούμπι και θα αγοράσω ένα ωραιότατο μηχάνημα για το πότισμα. Με τα λεφτά βέβαια που είχα μαζέψει για να σας πάρω κομπιούτερ. Σύμφωνοι. Αράξτε. Όπα ρε παπά, όπα, όπα, κάτσε να το συζητήσουμε. Τι αυτόματι πότισμοι και βλακίες. Τόσα χέρια είμαστε. Σίγουρε, σίγουρα να βοηθήσει τον πατέρα σου. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι πατέρας μου. Ακόμα εδώ είστε. Έλα, πού είναι το λάστιχο. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Μη μου πείτε ότι δεν πήρατε κλειδιά. Μπούμπι, Μπούμπι, άνοιξε μου να σε πάω βόλτα. Μπούμπι, έλα καλό σκυλάκι, έλα το καλό. Κάνει και τον ψόφο. Άντε, ακόμα να έρθει ο Λουκάς. Αργεί ακόμα. Να πάρουμε τη μαμά να έρθει. Δεν έχω το κινητό μαζί μου. Να πάρουμε από κάρτα τηλέφωνο. Δεν έχω λεφτά να αγοράσουμε κάρτα. Να πάμε στους γείτονες. Σαν πως μας ξέρει και κανείς εδώ πέρα. Καλό τότε να παίξουμε μπάσκετ. Η μπάλα είναι μέσα, την κατεμπιά μου. Μίλα καλύτερα εσύ. Γιατί, θα με στείλεις στο δωμάτιό μου. Να παίξουμε κρυφτό. Όχι, Νικόλα, όχι, σταμάτα. Καλά, τότε θα γκρινιάξω. Θέλω τη μαμά μου, κρυώνω, πεινάω. Εντάξει, 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 σταμάτα. Θα παίξουμε ένα κρυφτό. Το ξέρω ότι εγώ θα τα φύλαγα πάλι. 90, 95, 100, του και βγαίνω. Κωστάκι μου, τι ακριβώς κάνεις? Παίζω κρυφτό με τα παιδιά. Μόνο σου παίζεις, αγάπη μου. Τα παιδιά είναι από ώρα μέσα. Με πήραν να τους φέρω και σοκολάτες. Γιατί δεν μου το είπαν ότι τέλειωσε το παιχνίδι. Δύχη μου μέσα, τελείωτα. Κωστάκι μου, έλα βρε αγάπη μου. Μια φορά ήρθα και εγώ νωρίς από τη δουλειά. Πάμε μια βόλτα. Να φάμε κάτι, να χαζέψουμε καμιά βιτρίνα. Αν χαζέψεις κι άλλο, σε λίγο θα θέλεις πότισμα, Ρένια. Γιατί δεν μου μιλάς έτσι τώρα. Να δεις, κοίτα εδώ πέρα, δες. Δες εδώ πέρα νούμερο αν έχεις το Θεό σου, δες. Τι είναι παιδί μου, τι. Τον αριθμό του τηλεφώνου μας θα βάλεις στη δήλωση. Ποιον αριθμό τηλεφώνου μας, Ρένια, αυτά είναι τα έξοδά μας φέτος.
Αν είναι δυνατόν. Δες εδώ πέρα, καουμπόικες μπότες, 300 ευρώ. Ήταν πολύ καλή τιμή. Αν πάρεις μαζί και το άλογο, βέβαια. Εγώ φταίω, Κώστα, που προσέχω τον εαυτό μου για να με θες. Κοίτα, θα δεις. 500 ευρώ τα δόντια των παιδιών. Μα χρυσά δόντια τους έβαλε, ρε Ρένια. Παιδιά είναι, ρε Σικώστα, πρέπει να τα προσέχουμε τα δόντια τους. Πάνε γερά τα δόντια τους να μου τα μασάνε εμένα. Τι φούτι! Δεν βγαίνω. Αχ, δύσκολες μέρες. Τα ταμεία αδειάζουν. Ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει αύριο. Κώστα, εσύ είσαι εκεί μέσα. Συμπαράσταση του κάνω. Τον βλέπω έτσι και με πιάνει η ψυχή μου. Προσπαθώ κι εγώ να βρω μια λύση. Η λύση είναι να κάνουμε οικονομία, Λουκά. Α, μπράβο. Γι' αυτό ξέρεις, σκέφτηκα εγώ. Να πάρω ένα μηχανάκι. Πώς φαίνεται. Ναι. Αυτό θα μας λύσει τα χέρια, πραγματικά. Μα σκέψου, χαλάμε τόσα λεφτά για τα παπούτσια και χαλάνε στον ένα μήνα. Ενώ αν σου κοπούν τα πόδια σε ατύχημα, θα κεστούμε στο τάλιρο. Υπάρχει ρε μαμά που θα μου κοπούν τα πόδια. Ίσα-ίσα θα έχω εκεί το μηχανάκι και τα παπούτσια μου θα είναι σαν καινούρια. Βέβαια, με το γύψο μην το συζητάς, ολοκένουρια θα είναι τα παπουτσάκια σου. Ξεκόλα ρε μαμά, δεν πρόκειται να πέσω. Φυσικά δεν θα πέσεις, αγάπη μου. Δεν θα προλάβεις να πέσεις, γιατί άσε εδώ πάνω σε μηχανάκι θα σου τα σπάσω εγώ τα πόδια. Όχι ρε γάμο τον κατενιά. Τι? Το παιχνίδι που δίνανε δώρο μαζί με το λάπτοπ δεν μπαίνει σε αυτή την κονσόλα. Θέλει την καινούρια. Το έχεις δει, τα σπάει. Την τιμή την έχεις δει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας το πάρουν. Λουκά, με προσβάλλεις αφού με ξέρεις. Για φέρ' το εδώ. Μπαμπέ! 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 Ρε μπαμπά! Τι θέλεις, Χάρη? Προσπαθώ να φτιάξω τη φρυγανιέρα. Ναι, αλλά χάλασε το παιχνίδι μας. Την τύχη μου εδώ μέσα, αλλά εγώ πρέπει να τα φτιάχνω. Κράτα. Δεν φτιάχνει, είναι χαλασμένο. Εσύ το χάλεσαι τελείως. Έλα βρε Χάρη, δεν φτιάχνουν τα αυτά, έτσι είναι. Κυριακής χαρά, Δευτέρας λύπη. Εσύ το χάλασες. Έλα μωρέ, μην με δικάεις, θα σου πάρω καινούριο. Έλα, εγώ αυτό ήθελα. Βρε Χάρη. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε γαμώτο, πώς θα κάνουν έτσι? Για να συμπληρώσεις τη δήλωσή σου πρέπει να είσαι πυρηνικός επιστήμονας. Έλα βρε αγάπη μου, κλείστα, συγχύζεσαι βραδιάτικα. Να μη συγχύζομαι. Οι μέρες περνάνε, πρέπει να καταθέσουμε τη δήλωση. Εντάξει, θα τα δώσουμε σε ένα λογιστή να μας τα φτιάξει. Να μαστικήσω κούκο σαϊδόνι, δεν περισσεύουν ρε νιά. Να σου πω, εγώ έχω σκεφτεί μια λύση. Τι λύση? Για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Για λέγε. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι αν κάναμε ένα τέταρτο παιδί. Καληνύχτα, Ρένια. Κάτσε, ρε Κώστα, να το συζητήσουμε λιγάκι. Δεν έχω διάθεση. Καληνύχτα. Βρε κουτό, θα πάρουμε το επίδομα Πολυτέκνου, βρε. Καληνύχτα. Κώστα, σοβαρά τώρα. Το ζήτημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα εξελίσσεται σε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εμείς έχουμε συνεισφέρει. Δώσαμε. Δηλαδή, αν τώρα σου έλεγα ότι είμαι έγκυος, δεν θα χαιρόσουν. Μου λες ότι είσαι έγκυος. Υποθετικά μιλάω, βρε αγάπη μου. Όχι, δεν έχει υποθετικά σε αυτά τα θέματα, Ρένια. Ή είσαι έγκυος ή δεν έκανες τεστ. Είσαι έγκυος. Καληνύχτα, Κώστα. Όχι, Ρένια μου. Ρένια, είσαι έγκυος. Καληνύχτα, είπα. Μα πώς θα κοιμηθώ τώρα? Εγώ στα έλεγα. Τι τα θες τα φορολογικά νυχτιάτικα? Κοίτα, Κωστάκι, κοίτα. Οικονομία στην πράξη. Το καινούριο μου φόρεμα. Αντί να το δώσω στο καθαριστήριο, το έπλυνα στο χέρι. Μόλις κερδίσαμε 10 ευρώ. Συγχαρητήρια. Αν το πλύνεις άλλες 50.000 φορές, κάτι μπορεί να γίνει. Έλα βρε αγάπη μου, κάθε χρόνο τέτοια εποχή χάνεις το χιούμορ σου. Τι να κάνουμε, όλες οι οικογένειες παλεύουνε. Να μην κάνουμε τέταρτο παιδί, Ρένια. Γεννητούρια, σχολεία, φροντιστήρια, γαλλικά, αγγλικά, καράτε. Ναι, μωρέ, τα παιδιά σου φταίνε τώρα. Κάποτε βγάζαμε τα μισά και πάλι μένανε. Τελειώνει ο μήνας και περισσεύανε λεφτά. Τώρα τελειώνουν τα λεφτά και περισσεύει μήνας. Καλώς το μου. Ωπα το. Μπαμπάκα μου, σε αγαπάω. Κι εγώ σε αγαπάω. Δεν θέλω να είσαι στενοχωρημένος. Όχι βρε κουτό, δεν είμαι βρε. Εγώ είμαι. Γιατί? Έσπασε το σκέιτ μου. Τι θα κάνω? Έλα, έλα.
Μη στενοχωριέσαι. Θα σου πάρω άλλο. Είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Βλέπεις, μωρέ, και μετά μου λες για τα παιδιά. Τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς αυτά. Άντε, κραρένια. Σηκωτήσου και στολίσου, θα σε βγάλω βόλτα. Μπα, σου πέρασε καβουρίτιδα. Τι να κάνεις. Καλή ζωή, σκατά διαθήκη. Κυρία μου, το δείπνο σας. Τι εννοείς εδώ, θα κάτσουμε. Γιατί, δεν σ' αρέσει. Αυτή θα είναι η έξοδός μας. Ναι, βρε κουτό. Ναι, αρκεί να έχεις λίγο μυαλό. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πρέπει να βλέπουμε το θέμα σφαιρικά. Δεν την πιστεύω την τσιφουτιά σου, ρε Σικώστα. Δηλαδή, εμείς θα πηγαίνουμε τώρα μόνο που είναι τζάμπα. Ποιο τζάμπα, βρε. Ποιο τζάμπα, το ξέρεις ότι αυτό το πάρκο εμείς το πληρώνουμε. Εμείς πληρώνουμε το κούρεμα των καζών, τη φύλαξη, τον καλοπισμό του. Επίσης, εμείς πληρώνουμε και ένα σπίτι. Μήπως θα κάτσουμε εκεί μέσα και να μην κουνιόμαστε. Τουλάχιστον δεν πατάμε και τα σκατά των σκύλων. Βερένια. Βερένια, σκοτώνεις κάθε ρομαντισμό. Δεν καταλαβαίνω εσύ που τον βλέπεις το ρομαντισμό. Δηλαδή, δες αυτό το πάρκο. Δες το και πες μου. Δεν σου θυμίζει τίποτα. Ξέρω τι μου θυμίζει το πάρκο, Κωστάκι μου. Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει. Τότε ήμασταν νέοι, τώρα θέλω τη ζεστασιά μου. Θέλω το μαξιλαράκι κάτω από τον ποπό μου, κατάλαβες. Το ακριβό εστιατόριο μπορεί να έχει μαξιλάρι κάτω από τον ποπό σου. Σε αυτό εδώ το πάρκο όμως, σε αυτό το παγκάκι εδώ, εμείς οι δυο γράψαμε τα αρχικά μας. Ποιο παγκάκι, Κώστα, στον πετό καθόμαστε, στον πετό. Και τα αρχικά μας δεν είναι βάζελη λαγή. Εντάξει, το ξυλώσανε το παγκάκι, η γειτονιά άλλαξε. Χτιστήκανε σπίτια, πέρασε ο δρόμος, από εδώ χάθηκε η ησυχία. Επίσης εκεί πέρα πίσω είναι ένας, μην κοιτάξεις, κατουράει. Εντάξει, τι είπα να πει. Και τότε κοίταγε και κατούραγε. Όχι ο ίδιος, άλλος. Τότε υπήρχαμε μόνο εσύ και εγώ, Ρένια. Εντάξει, τελείωσε. Με τις υγείες σας! Θυμάσαι τι αγκαλιές, ε. Τη φιλιά. Ναι, ρε Κώστα, τότε είμαστε νιάτα όμως. Εδώ, Ρένια, δώσαμε το πρώτο μας φιλί. Εδώ σου είπα να συζήσουμε και εσύ πέταξες από τη χαρά σου. Δεν είχα δει τα προσεχώς. Σε πληροφορώ ότι και πίσω να γυρνάγαμε δεν θα άλλαζες τίποτα. Ρούχα πάντως θα άλλαζα οπωσδήποτε. Δεν θα ερχόμουν με το τακούνι μέσα στα σκατά. Αμάν, ρε Ρένια. Αμάν! Αμάν δηλαδή! Αμάν! Πάμε να φύγουμε. Έλα, ρε Κωστάκη, μη θυμώνεις. Τι μη θυμώνω. Εγώ το έκανα αυτό για να σου δείξω ότι η αγάπη μας δεν έχει να κάνει με τα λεφτά. Ο ερωτάς μας είναι υπεράνω της οικονομικής κρίσης. Α, είχες υπόβαθρο εσύ. Είχα, αλλά τώρα το χάσα. Πάμε να φύγουμε. Εντάξει, μην τσαντίζεσαι. Θα κάνω μια προσπάθεια να μπω κι εγώ στο κλίμα. Δεν θέλω. Τώρα βγήκα εγώ. Έλα, ρε Κωστάκη, μη θυμώνεις. Θες να σου κόψω ένα λουλουδάκι, να θυμηθούμε τα παλιά. Περίμενε. Έλα το αγόρι μου το όμορφο. Να το δω. Εντάξει. Αχ, πέτα το Κώστα, πέτα το. Βγάλ το. Γιατί ωραίος είμαι. Ωραίος είσαι, αλλά είναι κατουρημένο. Βγάλ το Κώστα, βγάλ το. Το πάρκο μου μέσα. Δώσε μου 50 ευρώ. 50 ευρώ. Πού θα τα βρω, ρε, πού θα τα βρω. Ορίστε. Γυρνά απ' την άλλη. Το τελευταίο μου 20άρικο, ας αρέσει. Φέρτα και μου χρωστάς 30, έτσι. Μισό λεπτό. Γιατί να πάρω Λουκάς 20 ευρώ. Εγώ πήρα 15. Είμαι κατά 5 ευρώ μεγαλύτερος εγώ. Πάρα άλλα 5. Κόφτε το γιατί θα το πάρω πίσω. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Μισό λεπτό. Και εγώ θέλω 5 ευρώ. Εσένα σου δώσα το πρωί. Ναι, αλλά μετά έστρωσα το κρεβάτι. Και εγώ έβγαλα τα σκουπίδια. Φοβερό να του κόψετε και σύνταξη. Το γελάς. Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι στις μέρες μας να βγάζεις τα σκουπίδια. Μπορεί να σε δαγκώσει σκύλο, να σε κόψει αμάξι. Ή να σε κόψει διάρρεια. Μπορεί και αυτό. Θα φέρω τον κουμπαρά. Φέρ τον και να μου δώσει από μέσα 20 ευρώ. Γιατί εγώ έστρωνα το κρεβάτι μου όλη τη βδομάδα. Ναι, και εγώ έστρωνα του Χάρη. Γιατί? Για να παίζει μαζί μου. Χάρη. Καλά που μου το θύμισες. Baby sitting 20 ευρώ. Ναι, και εγώ θέλω 5 ευρώ. Γιατί το πρωί μου έφυγε ένα δόντι. Αμα δω σου δώσω μία και σου φύγουν όλα, θα σου πω εγώ. Κόψω θέατρο, Νικόλα. Δεν πληρώνει. Τι γίνεται εδώ? Εδώ δες τα παιδιά σου. Τα παιδιά μου? Δικό σου γονίδιο είναι αυτό. Αυτά ρε, με βλέπω σαν νομισματοκοπείο. Έλα ρε Κώστα, αφού είπαμε τα οικονομικά τα χειρίζεσαι εσύ, πατέρας τους είσαι. Δεν είμαι πατέρας, εγώ είμαι χορηγός. Καλά είστε, μεγάλα νούμερα. Ωραία, φέρε τώρα 20 ευρώ. Τι λες ρε, θα πληρώσω εγώ επειδή σας κάνετε πλάκα. Και πώς θα πληρώσουμε
με τις μπλούζες. Πώς, ε! Σας πω πώς. Ανταπώνω, ανταπώνω. Δεν το ανέχομαι αυτό, ρε Ρένια. Μόνο για λεφτά με θέλω. Δεν με αντιμετωπίζω σαν πατέρα. Με βλέπουν σαν αυτόματο μηχάνημα αναλήψεως. Δεν χαίρεσαι, μωρέ. Θα γιορτάσεις και δεύτερη φορά. Πότε? Της αναλήψεως. Δεν θα σας φωνάζαμε. Θα το έφτιαχνα εγώ, αλλά δεν έχω τα εργαλεία. Όπως ξέρετε, τα εργαλεία κάνουν το μάστορ. Δώστε μου ένα πιρουνάκι. Πίνασε. Αυτό ήτανε... Είχα κάνει την πιο πολλή δουλειά εγώ. Ναι, ο μπομπομάστορας. Τι σας χρωστάμε? Όνιο, νιόνιο, νιόνιο, νιόνιο. 100 ευρώ. 100 ευρώ! Δεν φταίω εγώ. Εσείς που με φέρετε εδώ σαματιάτικα. Συγγνώμη, είναι Παρασκευή, είναι. Προς Σάββατο. Μα είναι δυνατόν, κύριε, 100 ευρώ. Τώρα καλά λέει. Την περασμένη εβδομάδα φωνάξαμε γιατρό και μας πήρε 50 ευρώ. Το γνωρίζετε? Βεβαίως το γνωρίζω, μαντάμ. Γιατί νομίζετε ότι παράτησα την ιατρική? Όνιο, νιόνιο, νιόνιο. Όνιο, νιόνιο, νιόνιο. Άντε, παιδί μου, πού ήσουν, θα χάσει την πρώτη ώρα σχολείο. Εγώ δεν θα πάω σχολείο, δεν έχω τι να βάλω. Τι λες τώρα, ένα σωρό ρούχα έχεις. Αυτά μου είναι στενά. Να μου αγοράσει την καινούρια. Αυτά να σας κοπούνε τέρμα οι αγορές. Εντάξει, εντάξει. Θα κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα και θα δούμε. Έχω κρατήσει και μερικά του Λουκά. Σιγά μην βάλω του Λουκά. Γιατί, σου κακοπέφτουν. Σιγά μην βάλω τα δικά σου, ρε Φλόρε. Να με κοροϊδεύουν όλοι. Μπορείς να το σπάσεις με ένα αξεσουάρ. Α? Τι είπες, παιδί μου? Αξεσουάρ. Ένα κόσμημα, μία ζώνη. Αλλάζει ύφος το ρούχο. Ρένια. Αν ξαναφείς τα περιοδικά σου από εδώ και από εκεί θα γίνει χαμός. Έλα, δε χαίρεσαι που το παιδί διαβάζει τουλάχιστον. Μπορεί δυνατό να μας μιλάει για μόδα και για αξεσουάρ. Ο Νικόλας είναι ο πιο τυχερός, γιατί φοράει τα δικά μου ρούχα. Εγώ δεν θέλω τα δικά σου, εγώ θέλω τα δικά μου. Καλά, λέγε τώρα. Αλλά πάντως μια μέρα τα τζιν μου θα πιάνουν ένα εκατομμύριο στο ίντερνετ. Γιατί θα κινδυνεύει με εξαφάνιση η μπίχλα. Μίλησε τώρα και ο καθαρός, ο γιος του Λάμπο. Αν συνεχίσεις έτσι θα σου δώσω και τα σοβρακά μου. Μπαμπά, με απειλεί! Έλα, τέλος! Λοιπόν, θα κάνουμε οικονομία, είπαμε, σε αυτό το σπίτι. Δεν θα πετάμε ρούχα. Ο Νικόλας θα πάρει του Χάρη και ο Χάρης του Λουκά. Τέλος! Α, και ο Λουκάς θα πάρει καινούρια! Γιατί? Ο Λουκάς να πάρει του μπαμπά! Τι? Έχει δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι πάχει να τώρα τελευταία. Θα πάρει ο Λουκάς τα δικά μου και εγώ θα αναγκαστώ να αγοράσω καινούρια. Πάρε κάτι με κάθε τις ρίγες. Ξεγελάνε το μάτι. Και ένα κασκόλ ρηχτό. Αφαιρεί όγκο. Δεν είμαι καλά. Σώπα, σώπα, σώπα. Κωστάκη, φεύγω. Στο καλό, αγάπη μου. Πού τα πας τα λεφτά? Τα παιδιά έχουν πάρτι, πάνω πάνω ένα δωράκι. Κάτσε ρε Ρένια, πάλι πάρτι. Τι να κάνουμε ρε Σικώστα, 30 παιδιά είναι στην τάξη. 30 παιδιά δηλαδή, δώρο γενέθλια και γιορτή, είναι 60 δώρα, πού θα τα βρούμε τα λεφτά? Κωστά, θα έρθει και η δική μας η σειρά και θα μας φέρουν αυτή δώρα, έτσι πάει. Ωραία, και θα γεμίσουμε γομολάστικες και χαπελάκια. Να πληρώσουμε με αυτά την εφορία. Άντε μωρέ, τσιφούτι. Παπά. Λέγε τι θέλεις, μόνο μη μου ζητήσεις λεφτά. Όχι, εκεί που πάω δεν χρειάζονται λεφτά. Άγια σου, κατάλαβες επιτέλους τι γίνεται. Πού πας? Σε μια συνάντηση. Τι συνάντηση? Είναι μια ενημερωτική συγκέντρωση που γίνεται κάθε Σάββατο. Μα τι συγκέντρωση είναι αυτή που γίνεται κάθε Σάββατο, δηλαδή? Είναι μια ομάδα φωτισμένων ανθρώπων που έρχονται στα σχολεία και στρατολογούν μαθητές. Και τι σας κάνουν, ρε Λουκά? Μας μαθαίνουν πράγματα. Για τον κόσμο, για το πνεύμα, για τη σάρκα. Λέγεται υπερβατική αφύπνιση των αισθήσεων. Είναι μεγάλο τρυπ. Τι τρυπ, παιδί μου? Ναι, πώς να σου το εξηγήσω. Σε βοηθάνε να ξεπεράσει τις αναστολές σου. Να καταλάβεις ότι όλοι είμαστε γυμνοί. Μπροστά στην απειλή που έρχεται από το σύμπαν. Τι είναι, ελθερέ, τι είναι αυτά που λες, ρε βλάκα. Εσύ είσαι μορφωμένος άνθρωπος, είσαι έξυπνο παιδί. Αχ, αυτά μου είπε και ο ιερέας. Από την πρώτη στιγμή με ξεχώρισε. Μην έχεις μπλέξει με καμιά αίρεση, ρε. Αποκλείεται. Είμαι έξυπνο και μορφωμένο παιδί. Αυτοί είναι κυκλώματα. Θα σου κάνουν πλήση εγκεφάλου και θα σου φάνε τα λεφτά. Αυτό θα γίνει. Όχι, δεν θέλουν λεφτά. Άλλωστε, αν είχα λεφτά, εκεί θα πήγαινα. Πού θα πήγαινες? Ξέρω εγώ, σινεμά με τους άλλους. Α,
Τι σε σύρε, τι σε σύρε. Μόνο που σκέφτηκες αυτή την ιστορία. Άντε λέ, να είστε. Μην με την άλλη. Άρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ένα δικό μου, ένα δικό σου, ένα δικό μου. Ωραία. Ωραία. Ένα δικό μου, ένα δικό σου, ένα δικό μου. Εντάξει. Εντάξει. Ένα δικό μου, ένα δικό σου, ένα δικό μου. Τώρα τελειώσαμε. Δηλαδή αυτά είναι ίσα. Ναι ρε Νικόλα, μπροστά σου δεν τα μοίρασα. Τα ίδια είναι. Ωραία. Τότε εγώ θα πάρω αυτά. Πώς και έτσι νωρίς. Με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο και πήγα και μίλησα με τη δασκάλα. Τι έκανες, βρε ρε Μάλη, έδιρες πάλι κάποιον. Όχι, κανένα δεν έδιρα, αμάν πια. Έδωσε λευκή κόλλα και σηκώθηκε και έφυγε από το μάθημα, το πιστεύεις. Τι έκανε. Μας έβαλε να γράψουμε έκθεση. Τι τόσο δύσκολο ήταν το θέμα. Τι θα κάνω όταν είχατε πολλά λεφτά. Ναι, και. Αυτό θα έκανα αν είχα πολλά λεφτά. Θα έδινα την κόλλα μου στην κυρία και θα έφυγα. Αχ, Κώστα, κοίτα. Κοίτα αυτό το ζευγαράκι. Και εμείς κάποτε έτσι ήμασταν, θυμάστε. Αν δεν θυμάμαι. Κατακόκκινη γύρισα στο σπίτι μου. Που η μαμά σου βάζει κορτιζόνη. Νομίζω ότι είχα αλλεργίες η γυναίκα. Είχαμε και το σπίτι μου μετά. Καλά τότε. Ήμασταν ξύπνοι όλη τη νύχτα και μετά κοιμόμασταν μέχρι τις 12. Μέχρι που γεννήσαμε τους κηδεμόνες μας και αυτά μας κοπήκανε. Υπομονή 20 χρόνια ακόμα. Και κάτι μπορεί να γίνει, μπορεί να μείνουμε μόνοι μας. Ναι, εγώ ξέρω σκεφτόμουν κάτι πιο άμεσο. Τι θα έλεγες άμα στέλναμε τα παιδιά κατασκήνωση. Έλα μωρά τώρα. Χαζομάρε. Να πηγαίνουν και όλοι μαζί να τραγουδάνε λίλα λα, λίλα λό, να μην σας ζαβάω. Γιατί ρε Κώστα, δεν είναι έτσι κατασκηνώσεις. Δεν ξέρω που σε έστελνε σένα η μάνα σου, αλλά δεν είναι έτσι. Ίσα ίσα. Τα παιδιά κάνουν σπορ, αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες. Άσε που μαθαίνουν να ζουν μακριά από τους γονείς τους. Τα δικά μας μια χαρά μπορούν και ζουν μακριά από τους γονείς τους. Μαζί με τους γονείς τους δεν μπορούν να ζήσουν. Κρίμα πάντως, και εγώ είχα ενθουσιαστεί με την ιδέα ότι θα μέναμε λίγο μόνοι μας όπως παλιά. Να κάνουμε ό,τι μας έρχεται, όπως μας έρχεται, όπου μας έρχεται. Όπου δηλαδή, τι έχεις στο μυαλό σου. Ξέρω εγώ, στην κουζίνα, στον κήπο. Στον κήπο, ε. Κοντζά μονοκατοικία, τζάμπα, την πληρώνουμε, να την απολαύσουμε και λίγο. Δεν ακούω και άσχημα. Και πρόσεξέ με, πρόκειται για 10 ολόκληρες μέρες. 10 μέρες, ε. Αν είναι να μαθαίνουν και τόσο χρήσιμα πράγματα. Άντε. Άντε, κλείσε θέση. Έχω κλείσει ήδη. Το μόνο που μένει τώρα είναι να στείλουμε 2.000 ευρώ. Τι, 2.000 ευρώ. Προκαταβολή. Προκαταβολή, ρε Ρένια. Δηλαδή όλη η κατασκήνωση πόσο θα στοιχήσει. Θα πρέπει να πουλήσω τον ευρώ μου για να πληρώσω. Αμάρε Κώστα, αμάν. Δηλαδή δεν αξίζει να πληρώσεις για να περάσεις λίγο χρόνο με τη γυναίκα σου. Φιλέ, μην παντρευτείς. Μετά το γάμο η γυναίκα είναι με χρονοχρέωση. Μαμά, αποφάσισα να κάνω οικονομία. Μπράβο, αγόρι μου. Θα έχω ένα κουμπαρά και θα βάζω λεφτά. Την καλύτερη δουλειά θα κάνεις. Θα μου πάρεις ένα κουμπαρά. Όχι. Όχι το κουμπαρά της Βρυσιάς, Ρένια. Γιατί ρε Σικώστα, θα πληρώσουν μόνοι τους την κατασκήνωση. Έλα. Αναρωτιέμαι πόσα να έχει εδώ μέσα. Πολλά, φαντάσου τώρα. Ένα ευρώ ή βρισιά. Πάμε. Δεν βάζεσαι, μωρέ. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, μωρέ. Μας δουλεύουνε ψιλόγαζοι. Αν είναι δυνατό. Ηρέμησε, Κωστάκι μου, ηρέμησε. Θες ένα γιαουτάκι. Όχι. Θέλω να μάθω ποιος κλέβει το παγκάρι. Πώς πάρει μετοχές τώρα? Πόσο?
Πούλα, πούλα. Πούλα. Ναι, Λονδίνο εκεί. Πόσο πάνε οι μέτοχες τώρα? Πόσο? Αγόρασε, αγόρασε, αγόρασε. Θα σε απολύσω. Θα σε καταστρέψω. Ακούς? My sacrifice. Sing it, baby. I couldn't ask for another.